Τι θα κάνετε ακριβώς? Αύριο, παραμονή της Αγίας Μαρκέλας, το έχουμε καθιερώσει από πέρυσι, να έχουμε ένα σταθμό πρώτων βοηθειών στον κόμβο της, των Διευχών, με τις πρώτες βοήθειες για ό,τι μπορεί να πάθει ένας περιπατητής που πάει στην Αγία Μαρκέλα. Θα έχουμε ένα team θελοντών και θελοντριών που θα μπορούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Επίσης θα έχουμε νερό και μπανάνες να παίρνουν δύναμη και να δροσίζονται για να συνεχίσουν το αυτό ταξίδι. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, γίνεται. Κάθε χρόνο, από πέρσι το έχουμε καθιερώσει. Mm-hmm. Οπότε πέρσι νομίζω, είχε επιτυχία. Ναι, πάρα πολύ, και επειδή την ώρα την πρώτη βάρδια, θα κάνουμε δύο βάρδιες, θα είμαστε από τις 8.30 εκεί μέχρι τις 2-2.30 τα ξημερώματα. Mm. Δηλαδή θα έχουμε μία βάρδια μέχρι τις 11 και θα γίνει αλλαγή φρουράς μέχρι τις 2.30, ό,τι ώρα έχουν διάθεση. Θα είστε περίπου πόσα άτομα? Θα είμαστε γύρω 5 στην κάθε βάρδια, ναι. Ίσως και περισσότερα, ανάλογα, σας λέω, τα κέφια του ή και τις δυνατότητες. Τις δυνατότητες. Είναι μια ωραία εκδήλωση. Πέρσι την είχαν δεχτεί με πολύ χαρά, γιατί σε εκείνο το σημείο είναι όταν αρχίζουν τα δύσκολα πλέον. Οπότε σκεφτήκαμε ότι σε αυτό το σημείο είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και έτσι θα βρουν μια όαση εκεί να καθίσουν, θα έχουν καθισματάκια, τέλος πάντων να πάρουν μια ανάσα. Νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση από τον Ερυθρό Σταυρό.